Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος, Περιγλίας, κάθε πέμπτη βράδυ ακριβώς 10 από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι Ionian Channel. Εδώ βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Αναγέννηση, στο κέντρο του πύργου. Υπέροχο, υπέροχη φιλοξενία, το είπαμε. Έτσι. Πραγματικά είναι λοιπόν, πάρα πολύ. Διονυσία Βερνοπούλου, βουλευτής και πάλι υποψήφια. Για να δούμε, θα δούμε για τη συνέχεια. Τώρα βέβαια είπαμε, για να δούμε αν θα έχουμε εκλογές μέσα στο 17. Και διακρίσεις είναι πάρα πολλές. Διακρίσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταλάβει εδώ η Λίος γενικότερα, γιατί πρέπει να προτιμήσει. Και πάλι την Ισία Βερνοπούλου, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Και πώς μπορούμε να κερδίσουμε κάτι κι εμείς από όλες αυτές τις θέσεις που άλλωστε έχετε. Και έχετε και κάτι με το οικονομικό επιμελητήριο παγκόσμιο, κάτι. Θα μπερδεύω τώρα κι εγώ αυτό με τόσες είναι... ιδιότητες. Πρόεδρος σε μια νεοσύστατο πάντως. Νεοσύστατη είναι η Επιτροπή πραγματικά. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο που περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις ως μέλη του. Και ανοίγει πόρτες παντού. Βέβαια. Το σημαντικό είναι ότι εδώ το ελληνικό του τμήμα αποφάσισε για πρώτη φορά να ασχοληθεί με τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας για να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέλος του, για παράδειγμα, είναι και το Επιμελητήριο Ηλίας. Άρα και οι επιχειρήσεις στον νομό Ηλίας, από τη δουλειά που θα κάνουμε κεντρικά, θα μπορούν να βοηθηθούν. Ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν όλες τις επιχειρήσεις είναι το κόστος της ενέργειας. Αναζητούμε τρόπους να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να πέσει το κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενέργεια, να μπορούν να στηριχτούν, να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές έναντι και επιχειρήσεων άλλων περιοχών της χώρας, αλλά και διεθνώς. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο στίχημα, πιστεύω, κυρία Βιερνοπούλου. Φυσικά. Γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχα μια εκπομπή εδώ από το Ιόνιαν, σε ό,τι αφορά μεγάλες επιχειρήσεις του νομού και εξωστρεφείς παράγοντες, είναι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα τους, κοντά τους καθημερινά. Ότι δεν μπορούν γενικότερα, ενώ έχουμε πολύ καλό προϊόν, δεν μπορούμε να είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί λόγω υψηλών φόρων, λόγω υψηλής φορολογίας, όλα αυτά που διαδραματίζονται. Βλέπουμε ότι από το ξεκίνημα του νέου έτους θα είναι δυσβάσταχτα τα φορολογικά μέτρα, τα ασφαλιστικά, όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε καλό προϊόν. Ας είναι λίγο χειρότερο κάποιο άλλο προϊόν, αφού είναι αρκετά πιο χαμηλή τιμή, θα το πάρουμε από κάποιες άλλες κεντρικές χώρες. Άρα λέτε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με χαμηλό, όπως είπαμε, ενεργειακό κόστος, αλλά και με καλές νέες τεχνολογίες. Ένας άλλος στόχος που έχει αυτή η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ελληνικού Τμήματος είναι να μπορέσει να δώσει καλά επιχειρηματικά πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων, να έχουν μικρό κόστος διαχείρισης, για παράδειγμα, των αποβλήτων, να έχουν καλύτερες πρακτικές και δημιουργία των προϊόντων τους, να μπορέσουν φτηνότερα και καλύτερα και χωρίς περιβαλλοντικά αποτυπώματα να παράγουν τα προϊόντα, να μπορέσουν λοιπόν να έχουν υψηλότερο προϊόν, υψηλότερες ποιότητες προϊόν που εμείς στο νομό Ηλίας έχουμε, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έτσι ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές αλλά και περιβαλλοντικά ωφέλιμες. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι έστω και τώρα θα μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Και λέω και τώρα, διότι όπως είπαμε πριν, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Εφόσον εκλεγούμε, είναι σαφής η δέσμευση και της παράταξης Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα μειώσει τη φορολογία. Μάλιστα. Αυτό άλλωστε είναι μια δέσμευση και μια φιλοσοφία την οποία έχουμε. Θεωρούμε ότι η χαμηλή φορολογία είναι εκείνη η οποία θα οθήσει την ανάπτυξη στην Κατανοητό. Οικονομία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της Ηλίας. Αρκετά είπαμε. Για να δούμε, θα δούμε για τη συνέχεια. Στο διατάφτα μας αρέσει γενικότερα να λέμε. Στην Ηλία, λοιπόν, στην Ηλία, μεγάλα έχουμε μεγάλα πολύ μεγάλα ζητήματα, τα οποία όμως δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με την οικονομική κρίση. Δεν έχουν επηγηθεί ως τώρα, δεν πρόκειται γενικότερα, πιστεύω. Τα ζητήματα στην Ηλία, κύριε Πατσούρη, είναι μακροχρόνια. Και έχει να κάνει και με την έλλειψη συνεργασίας εδώ, πολλών φορέων, αλλά και με την έλλειψη τεχνογνωσίας, διότι υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Είτε αφορά περιβαλλοντικά, το νερό που λέγαμε πριν και τα λοιπά, είτε τις υποδομές. Και γιατί αναφέρομαι στα περιβαλλοντικά, δεν αναφέρομαι επειδή είναι μια δική μου ατζέντα, αλλά ο νομός Ηλίας έχει πολύ σπουδαίο περιβαλλοντικό κεφάλαιο, πολύ σπουδαία φύση,
η οποία είναι εντελώς ανεκμετάλλευτη. Πώς να εκμεταλλευτεί όμως όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, βλέπω Γιάφα, βλέπω και υπηρεσιακό κόλπο, τι ακριβώς γίνει εκεί πέρα που λοιπόν, βλέπετε πολιτική... προεδρικά διατάγματα, όλα αυτά και εγώ ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και ούτε τι προκειμένου. Και κανένας δεν έχει καταλάβει εάν υπάρχει κάποιο αναπτυξιακό όραμα εδώ στην περιοχή. Και εδώ αναφέρομαι από την στην κυβέρνηση. Διότι αυτό το υιοθέτηση του προεδρικού διατάγματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον κυπαρισιακό κόλπο και για την καρέτα-καρέτα πραγματικά είναι άνευ εξήγησης. Διότι ενώ στην Κυπαρισία, στο τμήμα της Μεσσηνίας, υπάρχει έντονη παρουσία της καρέτα-καρέτα, όπως και στη Ζάκυνθο απέναντι, στο κομμάτι που ανήκει στον νομό Ηλίας δεν είναι τόσο έντονη παρουσία της χελώνας. Και πραγματικά τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν εδώ έπρεπε να είναι μέτρα ελαφρύτερα για να μπορέσουμε στην περιοχή μας να προβούμε στην ανάπτυξη. Ο νομός Ηλίας έχει μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της χώρας, αν όχι τη μεγαλύτερη, είναι 160 πάνω από 160 χιλιόμετρα αυτογραμμής. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ανάπτυξη πλούτο. Σχεδόν σε κανένα από αυτά τα χιλιόμετρα. Δεν έχουμε καθόλου σχεδόν ξενοδοχεία στο νότιο τμήμα του νομού Ηλίας, αλλά και στο βόρειο. Επειδή η περιοχή εδώ δεν είναι πλέον γνωστή για τις ξενοδοχειακές υποδομές, όλα τα ξενοδοχεία υποφέρουν, ακόμα και αυτά που υπάρχουν. Θα έπρεπε η Ηλία, βεβαίως, να είναι ένας τουριστικός προορισμός. Πώς να γίνει. Πολύ σημαντικός. Πώς να χρειαζόμαστε γίνει. Λοιπόν τις υποδομές, χρειαζόμαστε την ολοκλήρωση του δρόμου. Πάρα αυτά, τα χρήματα άλλωστε υπήρχαν. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να μην δώσει αυτά τα χρήματα για την Ολυμπίαδο. Χρήματα τα οποία ήταν κλειδωμένα για την Ολυμπίαδο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην δοθούν. Δεύτερον, το τρένο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το τρένο είναι ο οικονομικότερος, οικολογικότερος και σωστότερος τρόπος. Το τρένο είναι αμελέτη στα Μάτα Πάτρα και πάλι. Βέβαια. Όλα. Στην Πάτρα σταματούν. Λοιπόν, και κάποιες ανακοινώσεις μικρών διαδρομών που ακούω, θεωρώ ότι πραγματικά είναι πολύ περιορισμένης έκτασης. Ο νομός Ηλίας θα έπρεπε να έχει πρόσβαση με τρένο. Ο νομός Ηλίας θα έπρεπε να έχει αεροδρόμιο. Άλλωστε, και στο αεροδρόμιο των Πατρών του Αράξου, καταγράφεται ότι το 80% των επισκεπτών του Αράξου έρχεται στην αρχαία Ολυμπία. Ναι. Είναι επισκέπτες οι οποίοι έπρεπε να έρθουν εδώ. Ναι. Άρα φέτος δεν έγινε τίποτα και δεν βλέπω κάτι για το. Είχα κάνει πάντως μια πρόταση, κύριε Πατσούρη. Γενικότερα. Με συγχωρείτε, μιλάω πάνω στα δικά σας σχόλια. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε πραγματικά σε μια εκπομπή, διότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας για όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει και τα οποία δεν δόθηκε ευκαιρία να βγει προς τα έξω. Εγώ προσωπικά είχα κάνει πρόταση συγκεκριμένη χρηματοδότησης για το αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται έξω από τον πύργο, στην περιοχή του Επιταλίου. Βεβαίως, είχα φέρει συγκεκριμένη πρόταση και κονδύλια. Δεν εισακούστηκε και είναι κρίμα διότι δεν θα λειτουργήσει και ανταγωνιστικά έναντι των άλλων αεροδρομίων για τους καλοκαιρινούς μήνες για μικρά αεροπλάνα. Εγώ ως Ηλίος και γενικότερα, που επειδή ασχολούμαι χρόνια με την δημοσιογραφία, ξέρετε πριν πόσα χρόνια έχουμε κόψει κορδέλες για το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, για πόσα χρόνια μιλάμε πριν, έχουμε δει να έρχονται αυτοκινητόδρομοι, έχουμε δήμο πρακτήριο αγροτικών προϊόντων, κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε κάτι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες, ότι έρχονται μεγάλοι επενδυτές. Στο διατάφτα, τίποτα. Και μιλάω ως άκρος απογοητευμένος Ηλίος και του λέω συνεχώς, γιατί το Ιόνιο είναι ένα κανάλι που είναι εκτός Ηλίας, αλλά είναι περιφερειακό κανάλι, και γι' αυτό άλλωστε σας δίνουμε και το βήμα σήμερα εδώ από την εκπομπή μας. Και πάω και πάλι στο διατάφτα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να περιμένω κάτι για το 17, γιατί όλα αυτά που λέμε είναι μακροπρόθεσμα. Και καλό θα ήταν, αν γίνουν εκλογές και στην κυβέρνηση, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, αλλά αυτό το περιβόητο θεσμικό μέτωπο, ως κάθε λίγο για λιγάκι, να μαζευτούμε στην αρχαία Ολυμπία να κάνουμε αυτό το θεσμικό μέτωπο, ενιαίο, να πάμε να κλείσουμε τα σύνορα της Ηλίας γιατί δεν πήραμε το αεροδρόμιο, να κάνουμε αυτό, δεν έχει αποδώσει τώρα καρπούς και ούτε πρόκειται να γίνει κάτι, γιατί μόνο εκείνη την ώρα βρίσκεται το μέτωπο όλοι μαζί. Το να μας δείξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κάθε φορέας και μετά όλοι να πάμε να πιούμε τον καφέ μας και να ξεχαστεί όλη η υπόθεση. Έτσι λέω εγώ. Έτσι και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τώρα το ποιος θέλει όλοι το γνωρίζουμε και το τι, για ποιο ακριβώς λόγο βρισκόμαστε στην 52η θέση ανάπτυξης, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Η Ηλία, με αρχαία Ολυμπία, λέω και πάλι με αρχαία Ήλιδα, με την κίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και να μην έχουμε ένα πανεπιστήμιο, όλα αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές εδώ. Στην αρχαία Ολυμπία τον έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο
να κάνουν αυτή τη διαδρομή την υπέροχη και να κάνουν εδώ βέβαια τις σπουδές τους. Δυστυχώς. Πάντως, σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πω ότι και η ιδιωτική πρωτοβουλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Δηλαδή, όλοι μας θα πρέπει μέσα από το χώρο εργασίας μας να δραστηριοποιούμαστε για να αναδείξουμε την περιοχή μας. Και εγώ, ανεξαρτήτως από τις εκλογές, δεν μπορούμε να περιμένουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας όταν θα γίνουν εκλογές και όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Ελπίζουμε να γίνει πολύ σύντομα. Αλλά μέχρι και τότε έχουμε κάποιες δυνατότητες. Συμφωνώ. Αλλά για παράδειγμα, ο άλλος δεν μπορεί να επενδύσει τώρα ό,τι του έχει απομείνει σε μια κατάσταση που δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Ναι, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει επισκεψιμότητα ο νομός. Έτσι βλέπουμε ότι διαδραματίζεται. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Φέτος ήταν καλή χρονιά. Ο τουρισμός για τα καλά κρατεί, αλλά δεν μπορείς μόνο με τον τουρισμό να κρατήσεις ένα νομό που άλλωστε είναι κατά εξοχήν αγροτικός. Καταρχάς, να γνωρίζετε ότι ο τουρισμός, τόσο τοπικά όσο και εθνικά, επηρεάζεται από πάρα πολλούς λόγους. Όταν η Ελλάδα διαφημίζεται, για να μην πω δυσφημίζεται, όλο αυτόν τον καιρό λόγω της κακής διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, νομίζω ότι ο τουρισμός θα βαίνει μειούμενο στη χώρα μας. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στα νησιά που αυτή τη στιγμή δέχονται τους πρόσφυγες, αλλά και σε όλη τη χώρα. Απόλυες. Βεβαίως. Είχαμε παραπάνω τουρίστες με λιγότερα έσοδα φέτος. Ακριβώς. Παγκόσμια γιατί πρωτοτυπία. Είναι και θέμα και της οικονομικής δυνατότητας αυτών που επιλέγουν να έρθουν στη χώρα μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σαφώς. Αλλά σίγουρα μια χώρα για να στηριχτεί στον τουρισμό της θέλει και καλύτερης ποιότητας τουρισμό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως η Ηλία, που έχει την αρχαία Ολυμπία, πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει δική της πολιτική τουρισμού. Αυτό εξαρτάται ιδιαιτέρως βέβαια από τους φορείς της περιφέρειας και την αντιπεριφέρεια εδώ και από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Εγώ πριν από 2 μήνες είχα μεταβεί στο Τόκιο και έκανα μία ωραία παρουσίαση της περιοχής μας στα μεγαλύτερα κανάλια της Ιαπωνίας. Μιλούμε για μία αγορά που αγγίζει τα 180 εκατομμύρια ανθρώπους και οι οποίοι στα επόμενα χρόνια θα βρίσκονται στο ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς αντιμετώπισαν όλο αυτό που εσείς παρουσιάσατε? Με μεγάλη αγάπη, με μεγάλο ενθουσιασμό, όπου άκουγαν μία Ελληνίδα να τους μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο μία Ελληνίδα, αλλά μία κάτοικο της περιοχής της αρχαίας Ολυμπίας. Οι Ιάπωνες και πολλοί άλλοι λαοί αγαπούν ιδιαίτερα τη χώρα μας, τη θαυμάζουν και αυτό την αγάπη και το θαυμασμό εμείς πρέπει να τον διατηρήσουμε και να μην τους ανατρέψουμε τα πρότυπα που έχουν στο μυαλό τους. Οι Έλληνες δώσανε μια παιδεία και έναν πολιτισμό που είναι αξιοθαύμαστο σε όλο τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να συνεχίζουμε να δίνουμε και εμείς σήμερα. Εμείς δεν συνεχίζουμε αυτό να κρατάμε αρκετά ψηλά, δυστυχώς. Νομίζω όμως ότι πέραν από την πρόσκαιρη οικονομική κρίση, γιατί εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω, οι Έλληνες σαν λαός και ακόμα περισσότερο η νέα γενιά Ελλήνων που είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι και μπορούν και στέκονται στο ύψος αυτών των περιστάσεων. Θέλω να δώσω και να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα, διότι οι Έλληνες επιστήμονες διακρίνονται παντού. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού... Στο εξωτερικό είναι. Βέβαια. Και τα ελληνικά μας πανεπιστήμια. Εντάξει, απλώς, ναι, 300.000 μυαλά έχουν φύγει τελευταία 8 ετία. Ακριβώς, και συνεχίζεται αυτή, όπως ονομάζεται, η διαρροή, ναι, εγκεφάλαιο. Ναι. Δεν είναι ωραία έκφραση και πολύ περισσότερο δεν είναι ωραίο το φαινόμενο. Το να φεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να προσφέρουν στη χώρα, έχουν τις δυνατότητες να προσφέρουν όμως και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές εδώ στη χώρα μας, να έρθουν πίσω και να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζεται πια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για ένα κράτος. Οι Έλληνες μπορούμε και θα το πετύχουμε. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο εδώ στη Δυτική Ελλάδα, γιατί κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην ξέρει το ευρύ κοινό είναι το ότι η Δυτική Ελλάδα, λόγω και του Πανεπιστημίου των Πατρών, αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών μονάδων που έχουμε, γιατί και εδώ στην Ηλία έχουμε το ΤΕΙ, έχουμε έτσι ερευνητικά κέντρα που μπορούμε να αναπτύξουμε. Το ΤΕΙ δυστυχώς. Έχουμε. Έχουμε λοιπόν τις υποδομές να τις υποστηρίξουμε, διότι η Δυτική Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες περιοχές ευρωπαϊκά σε θέματα έρευνας. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μια κονδύλια. Το γνωρίζουν εδώ οι φορείς μας αυτό? Νομίζω ότι ναι, γιατί βλέπουν και τα κονδύλια που έρχονται για την έρευνα στον προϋπολογισμό τους. Η περιφέρεια παίρνει χρήματα. Στην περιφέρεια. Βεβαίως. Η κατανομή θα πρέπει γίνεται... λοιπόν η κατανομή να γίνει καλύτερα ανάμεσα στους τρεις νομούς. Να μην θα είμαστε πρέπει να ο τελευταίος τρόπος άμαξης. Τα ερευνητικά κέντρα εδώ,
Έχουμε ερευνητικό κέντρο για την αγροτική παραγωγή που πρέπει να ξεκινήσει πάλι. Έχουμε ΤΕΗ το οποίο ασχολείται με την κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Και έχουμε βέβαια και τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερη έρευνα στους τομείς που μας ενδιαφέρουν άμεσα, όπως ο τουριστικός. Για να μην αναφέρουμε τον πολιτισμό. Πώς βλέπουν γενικότερα την Ελλάδα στο εξωτερικό, που άλλωστε εσείς επισκέπτεστε ένα τα χρονικά διαστήματα? Έχει αλλάξει γενικότερα? Γιατί αυτό που αντιμετώπισα εγώ στο Στρασβούργο πριν από λίγες μέρες. Εντάξει. Πλέον δεν ασχολούνται πάντως τόσο πολύ με την Ελλάδα. Έχουμε το Brexit, έχουμε Ιταλία, έχουμε εκλογές Γερμανία, έχουμε εκλογές Γαλλία. Και σιγά σιγά η Ελλάδα πιστεύω ότι υπολείπεται εναντίον των άλλων χωρών. Και έχουν κουραστεί γενικότερα να ασχολούνται με την Ελλάδα, οι πολιτικοί. Μιλάω για τους πολιτικούς πάντα. Εγώ δεν ξέρω αν θα αναφερθώ μόνο στους πολιτικούς. Θα αναφερθώ και στον λαό κάθε φορά της χώρας. Γιατί οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται. Το θέμα είναι ένας λαός. Οι πολιτικοί ορίζουν τα πράγματα. Και γενικότερα περιμένουμε πάρα πολλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν. Γιατί είδαμε το πακέτο Juncker πώς θα φτάσει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πολιτική ηγεσία σε πολλά κράτη δυστυχώς θεωρεί τη χώρα μας αναξιόπιστη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που κάποιος ευθύνεται όμως για όλο αυτό. Αυτό έχω βιώσει κι εγώ. Έχουμε δώσει πολλά ψευδή στοιχεία γενικότερα. Πολλά ψευδή. Και δεν τηρούμε όλα αυτά που άλλωστε. Έχει να κάνει με την παρούσα κυβέρνηση δυστυχώς. Η συζήτηση που έκανα πρόσφατα. Τώρα θα ακούει ο κάθε ένας και θα λέει, γιατί η Νέα Δημοκρατία πριν τι. Η Νέα Δημοκρατία είχε διαφάνεια. Έλεγε τι θα κάνει και το έκανε. Η παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, άλλα λέει, άλλα κάνει. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι είναι το δημοψήφισμα. Άλλο ψήφισε ο λαός, άλλο έκανε η κυβέρνηση. Άλλο υπέγραψε προχθές με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς η κυβέρνηση Τσίπρα, άλλες εξαγγελίες πήγε και έκανε. Μέχρι προχθές. Είσαστε κατά των εξαγγελιών δηλαδή αυτών? Για πείτε μου τώρα όμως. Των εξαγγελιών. Δηλαδή, ναι, δηλαδή στους κανόνες αξιούχους. Όταν αυτές δεν έχουν βάση, είμαι κατά. Διότι εκθέτουν τη χώρα μας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι το να εκπροσωπούμε μία χώρα είναι ίσως το σπουδαιότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν πήραν όμως μία ανάσα, έστω 850.000 άνθρωποι χαμηλοσυνταξιούχοι με το 13ο. Οι γονείς μου είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, ναι. Καταρχάς. Ναι. Και καταλαβαίνω το πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που έχουμε όλοι. Και πολύ περισσότερο συνταξιούχοι, διότι όταν είσαι συνταξιούχος, δεν έχεις και τη δυνατότητα να δουλέψεις κάπου αλλού, κάπως παραπάνω και να ενισχύσεις το εισόδημά σου. Διότι ένας νέος άνθρωπος, έστω θα πάει στα χωράφια που λέμε, θα δουλέψει κάτι, θα πάρει παραπάνω. Ο συνταξιούχος δεν μπορεί. Μάλιστα. Άρα είναι οι πρώτοι οι οποίοι χρειάζονται κοινωνικής ενίσχυσης. Αυτό όμως θα μπορούσε να το κάνει ένας πρωθυπουργός που σέβεται τον εαυτό του και τη χώρα του, όταν θα έχει πραγματικά το πλεόνασμα, θα έχει κλείσει τη διαπραγμάτευση και με ασφάλεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση του προγράμματος της χώρας και της χρηματοδότησης, να μπορεί να το δώσει. Μάλιστα. Το χρονικό διάστημα που το έκανε ήταν κακό. Ο κύριος πρωθυπουργός ήθελε να δώσει ένα μποναμά, να το πω, χριστουγεννιάτικο, ήθελε επικοινωνιακά να πει κάτι καλό για να πάει σε εκλογές, όμως το αποτέλεσμα το οποίο κατέληξε ήταν να σταματήσει προσωρινά η χρηματοδότηση της χώρας μας και για άλλη μια φορά να δείξουμε ότι οι Έλληνες δεν είμαστε σοβαροί, γιατί δεν εννοούμε αυτό που λέμε. Τι πάλι θέμα Brexit? Υπάρχει την περίπτωση? Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση έχει κλείσει, πιστεύετε? Η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Θα κλείσει? Μεγάλο πιστεύω θέμα. Ότι... Που καταντήσαμε να ξέρουμε εμείς αξιολογήσεις, Brexit, μάθαμε όλα αυτά. Αυτά πραγματικά μπήκανε στην καθημερινή μας ζωή. Αν είναι δυνατόν. Και μπήκανε στην καθημερινή μας ζωή ξαφνικά, άσχημα. Δεν τα μάθαμε γιατί πήγαμε στο πανεπιστήμιο. Τα μάθαμε μέσα από την καθημερινότητα. Έτσι. Τη δύσκολη. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Τι να περιμένουμε λοιπόν για το 2017? Και είπαμε και πάλι η Διονυσία Αβιορνοπούλου υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Η Διονυσία Ευγενινοπούλου, πέραν από υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, είναι συμπατριώτησα στο νομό Ηλίας. Και ούτως ή άλλως είμαι και θα είμαι πάντα εδώ. Για τους ανθρώπους που με χρειάζονται κοντά τους, για όσους θέλουν και νομίζουν ότι μπορώ να βοηθήσω σε ό,τι κάνουν, στην προσωπική τους προσπάθεια, για τους νέους που θα χρειαστούν μία βοήθεια σε μία κατεύθυνση, σε μία συμβουλή, σε κάτι κατανοητό. Παρακάτω. Είσαστε πικραμένοι από το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών?
Καταρχάς, από το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένη γιατί χιλιάδες συμπολίτες με ψήφισαν. Πολύ περισσότεροι και από το 12 και όλοι οι άνθρωποι που με τίμησαν με την ψήφο τους θεωρώ ότι είναι κοντά μου ακόμα και σήμερα και τους αγαπώ ιδιαίτερα και τους σέβομαι και όπως όλους τους συμπολίτες. Ωραία. Και λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να είμαι γρήγορα κοντά σας γιατί θέλω να βοηθήσω. Ωραία. Και γιατί αγαπώ αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν ευχαριστώ και πάλι για την εκπομπή που κάναμε εδώ για το, στο ξεκίνημα του 2017. Ελπίζω να είστε αρκετά γούρικοι. Γενικότερα, βάζω στόχους, αλλά υλοποιούνται. Αλλά τους πετυχαίνουμε. Τους πετυχαίνουμε, έτσι. Έτσι τους πετυχαίνουμε. Άρα λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή μας με χαμόγελο, με αισιοδοξία για το 2017. Αφήνουμε πίσω τα παλιά κακώς κείμενα. Αν δεν πήγε καλά το 2016, σας ευχόμαστε το 2017 να σας φέρει ό,τι θυμείτε. Και πάντα λέω: υγεία είναι το πρόβλημα, όλα τα άλλα είναι απλά προβληματισμοί. Σωστό. Υγεία, αισιοδοξία, δημιουργικότητα για όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και ευελπιστούμε όλα αυτά που άλλωστε και εσείς αναφέρατε, γιατί οι εκπομπές άλλωστε εδώ τις κρατάμε, υπάρχει αρχείο. Όταν ξανακάνουμε εκπομπή, να λέμε, αλλά σας λέω, κυρία Βιονοπούλου, τι κάνετε για τον νομό, αν είστε και πάλι βουλευτής, αυτά έγιναν. Είναι, είπαμε, αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Νερού. Θα με ελέγχετε, τουλάχιστον θα έχουμε καλύτερο νομό, νερό στο νομό. Έτσι, θα έχουμε καλύτερο νερό. Τουλάχιστον και αυτό, μακάρι. Είναι κάτι που δεν υπάρχει προς το παρόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή να είστε καλά, καλή χρονιά να έχετε. Είχαμε κοντά μας την κυρία Βιονοπούλου, εδώ στο ξενοδοχείο Αναγέννηση, στο κέντρο του πύργου. Πολλά είπαμε, καλή κουβέντα είχαμε. Εδώ κάθε πέμπτη βράδυ, ακριβώς 10 Ionian Channel, περί Ηλίας. Άρα λοιπόν, μια Ηλία, αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Νερού. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια και χαρά, καλό βράδυ να έρχεται.